μεσημεριά είναι στην Ελλάδα. Ben sana söyleyeyim. 353.000 rakam değil insan. 353.000 δεν είναι ένας αριθμός. Είναι οι άνθρωποι. Μουσταφά Κεμάλ είναι εμβίδε. Με την εντολή του Μουσταφά Κεμάλ, ο στρατηγός της κεντρικής στρατείας, ο Νουρεντίν Πασά, και από την συμμορία του Τοπαλά Οσμάν σκοτώθηκαν. Γράφει αυτά στο πανό. Selam olsun Pontus dağlarında, Nebyan'da, Santa'da direniş destanları yazan yiğit Pontuslu elenlerin torunlarına. Χαιρετισμούς στους ήρωες απόγονους των Ελλήνων που έγραψαν ιστορίες της αντίστασης στα βουνά του Πόντου, στην Εμπιάν, την Σάντα. Unutmadık, okullarda, kiliselerde, evlerde insanlarımızı diri diri yakanları. Δεν ξεχάσαμε αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους μας ζωντανούς στις εκκλησίες, στα σχολεία, στα σπίτια. Unutmadık, kadın erkek çocuk ayırmaksızın binlercemizi mağaralara doldurup dumanla boğanları. Δεν ξεχάσαμε και αυτούς που έπνιξαν με καπνού στις σπηλιές χιλιάδες άντρες, γυναίκες και παιδιά. Unutmadık kadınlara, küçük kızlara tecavüz edenleri, onları kendi haremlerine alanları. Δεν ξεχάσαμε αυτούς που βίασαν τις γυναίκες, τα μικρά κορίτσια και τις πήραν στα χαρέμια τους. Μεζαλλάρι δάχει όλμαιαν 353.000 Πόντουσλου Ελένη unutmadık. Δεν ξεχάσαμε τους 353.000 Έλληνες του Πόντου που ακόμα δεν έχουν τάφη. Binlerce yıldır yaşadıkları yurtlarından sürgün edilen 200.000 Pontuslu Helen'i unutmadık, unutmayacağız. Δεν τα ξεχάσουμε και δεν ξεχνάμε τους 200.000 Έλληνες του Πόντου που εξορίστηκαν από την πατρίδα τους στην οποία ζούσαν επί χιλιάδες χρόνια. 19 Mayıs'ta Samsun'a gidip soykırım emrini veren Mustafa Kemal'i de unutmadık. Δεν ξεχάσαμε και τον Μουσταφά Κεμάλ που έδωσε την έντολη της γενοκτονίας στις 19 Μαΐου πηγαίνοντας στην Σαμσούντα. Soykırımın uygulayıcı çeteleri, Topal Osman'ı, İfsiz Recep'i unutmadık. Δεν ξεχάσαμε τις συμμορίες που εφάρμοσαν την γενοκτονία, τον Topal Osman, τον İfsiz Recep. Soykırımcı merkez ordusunu ve komutanı Nurettin Paşa'yı unutmadık. Την κεντρική στρατεία και τον στρατηγό Nurettin Paşa δεν ξεχάσαμε. 100 yıl boyunca soykırımı ve Helen ulusunun Pontus'taki varlığını inkar eden Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerini de unutmadık. Δεν ξεχάσαμε και τις Τούρκες κυβερνήσεις που αρνούνται εδώ και 100 χρόνια την γενοκτονία και την ύπαρξη των ποντίων. Ama 1923 yılında bu suçu işleyenlerle işbirliği yapıp mübadele anlaşmasını imzalayanları da unutmadık. Δεν ξεχάσαμε επίσης αυτούς που υπέγραψαν την συνθήκη ανταλλαγής πληθυσμών και σε όλους όσους συνέβαλαν σε αυτό. Bugün Yunanistan'da iktidar olan partinin bakanının
soykırım olmamıştır sözlerini de unutmayacağız. Ke dense hasame episis talogia tuipurgu tu kivernandos kommatos oti den echi sivvi geroktonia. Pontus sağcılar üç değişik biçimde yaşandı. Stompando τα δεινά βιώθηκαν σε τρεις διαφορετικές μορφές. Birincisi 1914 ile 1923 yılları arasında hayatını kaybeden 353 bin insanımızın yaşadıklarıydı. Πρώτον, αυτά που έζησαν οι 353.000 άνθρωποι μας που έχασαν την ζωή τους στο διάστημα 1914 με 1923. İkincisi, binlerce yıllık yurtlarından Lozan'da 1923 yılında imzalanan mübadele anlaşmasıyla sürgün edilen sizin ninelerinizin, dedelerinizin ve onların çocukları ve torunlarının yaşadıklarıydı. Δεύτερον, όλα όσα έζησαν οι απόγονοι, οι παππούδες σας, τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους που εκτοπίστηκαν με τη συνθήκη ανταλλαγής πληθυσμών στην Λοζάνη 1923 από την πατρίδα τους στην οποία ζούσαν επί χιλιάδες χρόνια. Üçüncüsünü ise biz geride kalanlar yaşadık. Το τρίτον, ζήσαμε εμείς αυτοί που μείνανε εκεί. Soykırımdan çok önce ve soykırım sürecinde Müslümanlığa zorlanmış Pontuslu Helenler πριν την γενοκτονία και κατά την διάρκεια της γενοκτονίας οι Έλληνες του Πόντου που εξισλαμίστηκαν, yani benim ninelerim, dedelerim korkuları yüzünden olan bitenleri içlerine attılar. Δηλαδή, οι γιαγιάδες μου, οι παππούδες μου, λόγω του φόβου, όλα όσα έζησαν, τα έβαλαν μέσα τους. Çocuklarına ve torunlarına hiçbir şey anlatmadılar. Δεν είπαν τίποτα στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους. Hatta birçoğu yalan hikayeler uydurdular. Ακόμα και οι περισσότεροι επινόησαν ψεύτικες ιστορίες. Kendilerini düşman görenlere kendilerini ispat etmek nasıl zor bir iştir. Τι δύσκολο που είναι να αποδείξεις τον εαυτό σου σε αυτούς που σε βλέπουν ως εχθρό. Ana dili Pontiac olan çocuklar Türkçe bilmiyor diye okullarda işkence görüp dayak yedikçe anne ve babalar Pontiac dilini çocuklarının yanında konuşamaz oldular. Επειδή δεν γνώριζαν τα τουρκικά τα παιδιά και ξυλοκοπήθηκαν στα σχολεία, οι γονείς σταμάτησαν να μιλάνε δίπλα στα παιδιά τους ποντιακά. 100 yıl boyunca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kendilerini ispat etmeye çalıştılar yaşamak için. Για να ζήσουνε επί 100 χρόνια προσπάθησαν να αποδείξουν στο τουρκικό κράτος τον αυτό τους. En iyi Müslüman, en iyi Türk olduklarını ispat etmek adeta Pontusluların toplumsal bir davranış biçimine dönüştü. Να αποδείξουν ότι είναι οι καλύτεροι Μουσουλμάνοι, οι καλύτεροι Τούρκοι, έγινε μια κοινωνική συμπεριφορά των ποντίων. Türk milliyetçiliğine, Müslümanlığa sarıldılar. Στράφηκαν προς το Ισλάμ, προς το τουρκικό εθνικισμό. Ama bütün bunlara rağmen Türkiye Cumhuriyeti onlara hep öteki olarak baktı. Όμως, παρόλα αυτά, το τουρκικό κράτος τους είδε πάντα ως άλλοι. Osmanlı döneminin sonlarına doğru Pontus'ta ekonomik ve sosyal yaşam Cumhuriyet'le birlikte tamamen geriledi. Κατά την διάρκεια της Τούρκης Δημοκρατίας, επίσης προς τα τέλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η κοινωνική και η οικονομική ζωή στον Πόντο υποβαθμίστηκε. Hiçbir yatırım yapılmadı.
Dene İnan Katkolu Efendisiyiz. Bir zamanlar dünyanın en önemli ticaret limanları olan Samsun'a, Trabzon'a gemiler yanaşmaz oldu. Salimanya tis Samsun'das, tis Trabzon'das, ta opya itan kapote, ta apota simandikotera limanya tu kozmu, den plisiyase pleon, kanena plio. Pontuslular açlığa mahkum edildiler. İpondi anangastikan, katadigastikan, sepina. Bu yüzden on binlercesi 1960'lı yıllarda çalışmak için büyük şehirlere ve Avrupa'ya gitmek zorunda kaldı. Yahto to logo anangastikan dekades hilyades pondi ya na zisune anangastikan na pane se megales polis stin Evropi. Dilimizi, isimlerimizi değiştirdiler. Alaksan, titriskiyamaz, to onomatamaz, tinglosamaz. Şarkılarımızı, ağıtlarımızı Türkçe sözler yazarak değiştirdiler. Alaksan, tatragudiyamaz, tis tamirologiyamaz, grafondas tus turkikus stihus. 1928 yılında Vatandaş Türkçe Konuş adlı kampanyalar düzenlediler. Diorganosan ekstraetiyes to 1923 ya tus polites mila turkika. Sokakta Rumca konuşanlar dövüldü, işkencelerden geçirildi. Oli osti milusan pondiakas tus dromus vasanistikan. Geç sık sık hatırlattılar bize Helen olduğumuzu. Και συχνά μας υπενθύσαν ότι είμαστε Έλληνες. Rum piti, Rum dönmesi gibi küfürler ağızlarından hiç düşmedi. Δεν σταμάτησαν να μας βρίζουν όπως Ρωμιέ μπάσταρδε, όπως Ρωμιέ κλωστή. Öyle ki Roman yazarları, şairler, Rum kadınlarını fahişe olarak anlattılar romanlarında ve şiirlerinde. Ακόμα και οι συγγραφείς στα ποιήματα του και στα μυστορήματα του τις Ελληνίδες παρουσίασαν ως πόρνες. Bunlarımızla dalga geçtiler. Κοροϊδεύαν ακόμα και τις μύθες μας. Ana dili Pontiaca olanların Türkçe aksanları ünlü Türk filmlerinde hep komik, gülünecek sahneler olarak yer aldı. Στις Τούρκες ταινίες η προφορά των ποντίων παρουσιαζόταν ως άσχημες σκηνές. Aptal fıkralar uydurdular hakkımızda ve adına Pontus fıkraları dediler. Επινόησαν ανέκδοτα, ανόητα ανέκδοτα και τα ονόμασαν ως ποντιακά ανέκδοτα. Bu fıkralarda hep küçük düşürüldü, dalga geçildi Pontuslarla. Με όλα τα αυτά τα ανέκδοτα υποβίβασαν τους ποντίους. Siz Rum musunuz sorusu ile gittikleri başka şehirlerde hep karşılaştı Pontus'ta ölenler. Yenes του Πόντου πάντα ήρθαν αντιμέτωπο σε άλλες πόλεις. Είστε Πόντι. Bundan birkaç yıl önce devletin etnik kimliklere ilişkin fişleme yaptığı ortaya çıktı. Πριν από μερικά χρόνια αποκαλύφθηκε ότι το τουρκικό κράτος φακελώνει τις μειονότητες. Ελένλερην bir numara ile kayıtlı olduğunu öğrendik. Μάθαμε ότι οι Έλληνες ήταν στην πρώτη σειρά. 2 numara Ερμενιλέρ, 3 numara Yahudilerdi. Στην δεύτερη σειρά ήταν οι Αρμένοι και στην τρίτη οι Εβραίοι. Devlet Ankara'da gizli olarak 100 yıldır kayıt tutuyordu. Το τουρκικό κράτος στην Άγκυρα μυστικά κρυφά εδώ και 100 χρόνια κρατούσε αρχεία. Daha önce Müslümanlığa geçmiş olan aileleri ve onların çocuklarını fişliyordu. Φακέλωνε τους εξισλαμισμένους Έλληνες και τα παιδιά τους. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Müslüman olmuş, hatta
Türk milliyetçiliği yapan Pontuslu Müslüman Helenlere dahi güvenmemektedir. Το Τούρκο κράτος δεν πιστεύει ακόμα και στους εξισλαμισμένους Έλληνες και τα παιδιά τους. Bir gün gerçeği öğrenirlerse ayağa kalkacakları korkusuyla yaşıyorlar 100 yıldır. Ζει με το φόβο ότι αν μάθουν την αλήθεια μια μέρα θα ξεσκοτούν. Bir örnekle devam etmek istiyorum. Θέλω να αναφέρω ένα παράδειγμα. 1990'lı yıllarda Selanik'teki bir lise ile Trabzon Lisesi arasında bir gezi düşünülür. Programatizete mia ektromi tin dekaetia 90 anamesa se ena likio stin Trapezunda ke stin Thessaloniki. Selanik'teki öğrenciler Trabzon'a gidecek, orada kalacaklar. Οι μαθητές από την Θεσσαλονίκη θα πάνε στην Τραπεζόντα και θα μείνουν εκεί. Trabzon Lisesi öğrencileri ise Selanik'e gelecek, burada kalacaklar. Και αντίστροφα. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu talebe evet der ama bir şartla. Το Τούρκο κράτος δέχεται την πρόταση, όμως με μια προϋπόθεση. Trabzon Lisesi değil, Ankara'dan bir lise olabilir der. Όχι θα πάει το λύκειο από την Τραπεζούντα, ένα λύκειο από την Άγκυρα. Bir başka örnek vermek istiyorum. Να αναφέρω ένα άλλο παράδειγμα. 1979 yılında Pontus'ta bir ilçede, Fas'ta το 1979 σε μια επαρχία του Πόντου στη Φάτσα sosyalistler yerel yönetimde iktidar olurlar. Οι σοσιαλιστές κερδίζουν στην δημόσια διοίκηση. Φάσσα, kurtarılmış bölge adı verilir o yıllarda. Εκείνα τα χρόνια η Φάσσα ονομαζόταν ως απελευθερωμένη περιοχή. 12 Eylül 1980 yılında Türkiye'de junta yönetime geldiğinde ilk önce burayı dağıtır. Όταν ήρθε η Χούντα το 1980, η Χούντα πρώτα πρώτα διαλύει αυτή την περιοχή. Birçok insan öldürülür, işkencelerden geçer, on yıllarca hapis yatar. Σκοτώνουν πολλούς ανθρώπους, βασανίζουν και αρκετοί φυλακίζουν. Cuntacı subaylar, Pontus Cumhuriyeti'ni kurdurmayacağız diye tehdit ederler insanları. Οι πραξικοπηματίες αξιωματούχοι λένε ότι δεν θα επιτρέψουμε την Ποντιακή Δημοκρατία εδώ. Oradaki sosyalistlerin Pontus'tan, soykırımdan haberleri bile yoktur ama devlet Pontus korkusunu bir kez daha dile getirir. Οι sosyalistler εκεί δεν ήξεραν για το Πόντο, όμως το Τούρκο κράτος εξεφράσε το φόβο του. İşte ben ve arkadaşlarım 100 yıl sonra onların bu korkularını kabusa çevirmek için günümüzü gecemize kattık. Orice edo ego ke ifilimu ya na metatrepsume ton fogo tus se fialti dulevume mera nikta. Pontus'un dört bir yanına 100 yıl önce yaşanan gerçekleri ve tarihimizi anlatmaya çalışıyoruz. Προσπαθούμε να πούμε την ιστορία μας σε όλα τα μέρη του Πόντου. Pontus ve Küçük Asya'da yaşanan soykırımın ardından Türkiye Cumhuriyeti kanlarımız, canlarımız ve mallarımız üzerine kurulmuştur. Μετά από την γενοκτονία που έγινε στο Πόντο και στην Μικρά Ασία, το Τούρκο κράτος εγκαταστάθηκε πάνω στις περιουσίες μας και τις ψυχές μας. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluşundan itibaren suçludur. Το Τούρκο κράτος από την ίδρυσή του είναι ένοχο. Ερμενί, Süryani ve Helenlere karşı işlediği soykırım suçlarının ardından Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte sıra diğer Müslüman uluslara ve diğer mezheplere gelmiştir. Γενοκτονίες που επάρμοσε στους Ερμένιους, στους Πόντιους, μετά την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας ήρθε σειρά σε άλλες εθνικότητες.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti parlamentosunda alacağı bir kararla soykırım suçunu kabul edip özür dilemelidir. Το τουρκικό κράτος πρέπει να ζητήσει συγγνώμη λαμβάνοντας μια απόφαση στο τουρκικό κοινοβούλιο. Milyon kez özür dilense ne olur? Ακόμα και να ζητήσουν χίλιες φορές συγγνώμη, τι θα γίνει? Bu özrün geçerli olabilmesi için şunlar yapılmalıdır. Για να ισχύει αυτή η συγγνώμη πρέπει να γίνονται τα εξής. Soykırım suçlularının adlarının verildiği sokak, meydan, okul isimleri değiştirilmeli, soykırımcıların heykelleri yıkılmalıdır. Πρέπει να τα κατεταφιστούν τα αγάλματα των συμμορίων που έκαναν την γενοκτονία και τα ονόματα τους, όλα όσα ονόματα των συμμοριών που τόθηκαν στους δρόμους, στα σχολεία. Soykırım suçluları ve soykırım zengin aileler teşhir edilmelidir. Οι εγκληματίες της γενοκτονίας και όλοι όσοι που έγιναν πλούσιοι από την γενοκτονία πρέπει να καλυφθούν. Katledilen ve mezarsız olan 353.000 Pontuslu Helen için Pontus'un bütün şehir ve kasabalarında soykırım anıtları oluşturulmalı. Πρέπει να φτιαχτούν μνημεία γενοκτονίας για τους 353.000 πόντιους σε όλο το πόντο. Ve soykırım hafızası canlı tutulmalıdır. Και πρέπει να μείνει ζωντανή η μνήμη της γενοκτονίας. Mübadele anlaşması ile sürgün edilenlerin yakınlarına geri dönme olanakları sağlanmalıdır. Πρέπει να δοθούν ευκαιρίες, δυνατότητες επιστροφής στους απόγονους. El konulan ev, bağ, bahçe, arazilerden oluşan tüm mal varlığı geri verilmelidir. Όλη η περιουσία τους που κατασχέθηκε πρέπει να επιστραφεί. Geride kalan ve camilere dönüştürülmüş kiliseler, okullar, binalar onarılmalı ve gerçek sahiplerine geri verilmelidir. Πρέπει να αποκαταστατούν οι εκκλησίες, τα τζαμία και πρέπει να επιστραφούν στους ίδιους. Soykırım ve mübadele mağdurlarına karşı işlenen suçlar cezalandırılmalı. 100 yıllık faiziyle birlikte soykırım ve mübadele mağdurlarının yakınlarına tazminat ödenmelidir. Πρέπει να τιμωρηθούν τα εγκλήματα της γενοκτονίας και πρέπει να δοθεί αποζημίωση στους απόγονους με προστάτηση. Bugün Pontus coğrafyasında yaşayan Pontuslulların ana dillerini konuşabilmelerinin, ana dili Rumca olmayıp da bu dili öğrenmek isteyenlerin önleri açılmalı, koşullar sağlanmalıdır. Πρέπει να δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες για όλους όσους που ζουν εκεί και θέλουν να μάθουν την μητρική γλώσσα τους, τα πονδιακά. İnançlar üzerindeki baskılara son verilmelidir. Πρέπει να δοθεί ένα τέλος σε θρησκευτικές καταπιέσεις. İsteyen istediği inanca sahip olabilmeli, camilerin dışında kiliselerin faaliyetlerine de aynı oranda izin verilmelidir. Πρέπει ο καθένας να επιλέξει εκείνο στο οποίο θέλει να πιστεύει. Bütün arşivler açılmalı ve tüm tarihçilerin ve araştırmacıların kullanımına sunulmalıdır. Πρέπει να ανοίξουν όλα τα αρχεία και να είναι στην διάθεση των ιστορικών και των ερευνητών. Ve özellikle bugün için Mitrotodis Angelos. Και σήμερα ο Άγγελος Κουκλάτζης Δημήτρης. Ο Κουκλάτζης Δημήτρης
ve yalnız Vasilis Yaylalı derhal serbest bırakılmalıdır. Ve o yalnız Vasilis Yaylalı prebina apelektörü. Bugün burada toplanan herkese, özellikle ortak hareket etme kararı alan federasyonlara teşekkür ederim. Εφαριστώ όλους όσους συγκεντρώθηκαν εδώ και τις συνοσπονδίες που έλαβαν απόφαση να κινηθούν μαζικά. Müslümanlaştırılmış helallerin çocukları, torunları olarak ben ve arkadaşlarım hepinize kültürümüzü, tarihimizi ve 100 yıl önce yaşadıklarınızı bugüne kadar taşıdığınız için teşekkür ederiz. Εμείς τα παιδιά των εξισλαμισμένων Ελλήνων, εμείς οι απόγονοι, σας ευχαριστούμε που μεταφέρετε μέχρι σήμερα την γλώσσα μας, τον πολιτισμό μας, την θρησκεία μας. Biz büyük bir aileyiz. Εμείς είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Bugün Yunanistan'da, Avrupa'da ve dünyanın birçok şehrinde sürgün olarak yaşasanız da sizin yurdunuz Pontus'tur. Ακόμα και να ζήσετε εξόριστη στην Ευρώπη, σε μεγάλες πόλεις του κόσμου, η πατρίδα σας είναι ο Πόντος. Biz geride kalanlar, dilimiz, dinimiz, isimlerimiz değiştirilmiş olsa da Heleniz. Εμείς, αυτοί που μείναμε εκεί, ακόμα και αν έχει αλλάξει η θρησκεία μας, η γλώσσα μας, τα ονόματα μας, είμαστε Έλληνες. Gördüğünüz gibi bizi birbirimizden ayıramadılar. Όπως βλέπετε, δεν μπορούν να μας χωρίσουν. Mustafa Kemal 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktığında Topal Osman'a iz bırakma talimatı vermişti. O Mustafa Kemal Sizdeki ne mayu otan pekesti Samsun'da edose endolisto Topal Osman na min afisi ihnos. İzimizi o topraklardan sileceğini sanmıştı. Nomizan oti borun na zivisun ta ihnimas σε εκείνα τα εδάφη. İşte bugünkü buluşmamız bunun başarılamadığının göstergesidir. Ορίστε, η σημερινή μας συνάντηση είναι η αποτυχία τους. Bugünden sonra birbirimize daha yakın olacağımız inancıyla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Με την πεποίθηση ότι από εδώ και σήμερα θα είμαστε πιο κοντά, σας χαιρετώ όλους. Καζάνα σας! Θα νικήσουμε! Καζάνα σας! Όπως είπατε, θα νικήσουμε! Όσο στο δάκτερο, έρ για τα γεμς, ελθύ όμαζαν! Τα εδάφη του πόντου, αργά ή γρήγορα, θα είναι ελεύθερα! Ευχαριστούμε τον Ταμέρ Τσιλιγκύρ. Παρακαλούνται οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών να παραδώσουν ένα σύντομο ενδεικτικό χωράκι. Thank you.